Λοιπόν, δίστροπη, κακομαθημένη και κακή εργοδότης είναι η Lady Gaga, σύμφωνα με τα όσα λέει η πρώην προσωπική βοηθός της, η Jennifer O'Neill, στη μήνυση που της έκανε, διεκδικώντας 7.000 ώρες υπερορίας. Λέει ότι η Gaga και την ήθελε stand-by όλο το 24ωρο, 7 μέρες την εβδομάδα, ότι δεν είχε καθόλου προσωπική ζωή, καθώς έτρεχε όλη μέρα πίσω από την τραγουδίστρια, η οποία μάλιστα όταν δεν μπορούσε να κοιμηθεί τα βράδια, την ξυπνούσε για να της αλλάξει το DVD που έβλεπε. Εντυπωσιακό. Αν το δικαστήριο λοιπόν δικαιώσει την κοπέλα στις 4 Νοεμβρίου, η Lady Gaga θα βάλει βαθιά το χέρι στην